Γιώργο, καλησπέρα από το Γεια σου Λιμπέρο. Γιώργο. Καλησπέρα και από εσένα. Τι γίνεται, καλά είσαι καταρχήν? Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Πώς είναι οι πρώτες μέρες αφού το ανακοίνωσε, δηλαδή μου το πήρες απόφαση ότι τέρμα. Πώς είναι η ψυχολογία? Εντάξει, είναι δύσκολα γιατί εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη ζωή. Εγώ ουσιαστικά βρίσκομαι στην Α1 από 15 χρονών και είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Η καθημερινότητα έχεις μάθει να ζεις με αυτό. Και στο μεταξύ, όταν δεν έχεις αποφασίσει να σταματήσεις, γιατί εγώ είχα σκοπό να παίξω και φέτος και του χρόνου, αλλά επειδή είχα βρει μόνο προτάσεις από επαρχία, δεν ήθελα να φύγω, δεν μπορούσα μάλλον να φύγω από την Αθήνα. Οπότε αναγκάστηκα ουσιαστικά μέσα εισαγωγικά να πάρω αυτή την απόφαση. Σκέδεσαι να παραμείνεις κοντά στον χώρο? Δηλαδή, βλέπουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι ακολουθούν προπονητική, κάτι ανάλογο. Το σκέφτεσαι ή ακόμα είναι πολύ νωρίς? Όχι, θα είμαι σίγουρα στο χώρο. Θέλω να ασχοληθώ και με την προπονητική και με άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να φύγω από το μπάσκετ. Τώρα πιστεύω να μην είναι σε κανένα πεντάμινο και να μην παίξω πουθενά. Λες, το έχεις δηλαδή, το βλέπεις, μήπως γίνει τίποτα? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη, γιατί είναι χαμηλός ο ήχος. Το βλέπεις, λέω ότι μπορεί, ας πούμε, σε κανένα πεντάμινο να το ψιλομετανιώσεις και αν υπάρχει κάτι καλό, γιατί εντάξει και αυτό είναι σημαντικό, έτσι δηλαδή. Να έχεις κάτι που σε ενδιαφέρει, να σε τραβάει, ρε παιδί μου. Να έχεις κάτι που δεν το θες. Ναι. Το βλέπεις δηλαδή ακόμα, δεν το έχεις στο μυαλό σου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνω μια απόφαση θέλω να τη στηρίζω, ας πούμε. Βέβαια, όταν μιλάμε για το παρκέτ που είναι η μισή ζωή μου, ας πούμε, δεν μπορώ να βάλω ποτέ το χέρι μου έτσι στη φωτιά για να πω σίγουρα κάτι. Θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσω στα επόμενα βήματα, γιατί όπως σας είπα δεν είχα αποφασίσει κάτι τέτοιο. Πιστεύω να μπορέσω να αντιστηρίξω την αποφασή μου. Είδα ένα post σου πριν μερικές μέρες όταν ανακοίνωσε και την αποφασή σου αυτή, που έλεγες για τον Παπάγο, βέβαια, έτσι που και εκεί πέρασες ένα σημαντικό κομμάτι της καριέρας, και Πανιόνιο. Έτσι, με τον Πανιόνιο, από ό,τι κατάλαβα από το post, είναι λίγο σχέση αγάπη-μίσους. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Εντάξει, τον Πανιόνιο έχω δώσει, πραγματικά έχω θυσιάσει την καριέρα μου, γιατί και από τη Σκαβολίνη έφυγα για να σωθεί ο Πανιόνιος, ναι. Και στην Ταουγκρές δεν έκλεισα για να μην πέσει ο Πανιόνιος την τελευταία χρονιά, και ουσιαστικά τους έχω χαρίσει 300.000 ευρώ τότε, και γενικώς δεν έχω πάρει ουσιαστικά από την ομάδα αυτό που έπρεπε να πάρω, και όχι βέβαια από τον κόσμο. Έτσι, ο κόσμος υπάρχει, αναγνωρίζει, ο αγνός Πανιόνιος μ' αγαπάει και εκτιμάει αυτά που έχω κάνει. Αλλά διοικητικά, ας το πούμε έτσι, δεν υπήρχε η ανταπόκριση? Διοικητικά, τα τελευταία χρόνια υπήρχαν διοικήσεις οι οποίες ήταν πολύ προβληματικές ούτως ή άλλως. Το είδαμε και μόνοι μας, είδαμε που έφτασε η ομάδα. Δεν έχω πάρει, ας πούμε, την αμοιβή αυτή που θεωρώ εγώ, ας πούμε, και πολλοί κόσμος ότι έπρεπε να πάρει. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Εγώ κρατάω τα χρόνια που περάσαμε και μεγάλες στιγμές. Ο κόσμος ξέρει τι έχω προσφέρει στην ομάδα ο περισσότερος. Προσπαθώ να κρατάω στη ζωή μου πάντα τις καλές στιγμές. Γιώργο, αυτή την καριέρα, τι είναι αυτό που μένει? Δηλαδή, αν σου ζητήσω μια στιγμή, μια εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό σου, κορυφαία από την καριέρα σου, ποια τα χαρακτηρίζεις? Εντάξει, κορυφαία στιγμή αναλογικά, αν το βάλεις με βάση τίτλους, ας πούμε, ήταν η κατάκτηση του EuroCup με τη Σαμάρα στη Ρωσία. Ναι, θεωρώ ότι έχω κατακτήσει, ας πούμε, έτσι, και ατομικούς τίτλους και συλλογικούς, αλλά αυτό που δεν έχω, που θα ήθελα εγώ προσωπικά, θα ήταν να ήμουν περισσότερα χρόνια σε top επίπεδο. Ναι. Δηλαδή θα ήθελα ακόμα να έπαιζα, ας πούμε, σε υψηλό επίπεδο. Αυτό πιστεύεις είχε να κάνει με τις επιλογές τις δικές σου, είχε να κάνει με κάποια άλλα πράγματα, κάποιους εξωγενείς παράγοντες? Γιατί εντάξει, έπαιξε και στον Πανιόνιο σε υψηλό επίπεδο, Ολυμπιακό ήταν σε υψηλό επίπεδο, στην Ευρώπη οι ομάδες που πήγες ήταν καλές, έτσι δεν ήταν δηλαδή τίποτα μικρομεσαίες? Εντάξει, έχει να κάνει σίγουρα με τις επιλογές. Θεωρώ ότι όταν σε ζητάει τα Ουγγρές, ειδικά εκείνα τα χρόνια ήταν η δυνατή. Οποία πρωταγωνιστούς ήταν πρωταθλήτρια ομάδα και εσύ δεν πας για να μην πέσει ο Πανιόνιος, ναι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα βήμα πίσω. Απ' την άλλη, έμπλεξα σε μια ιστορία τότε με τον Ολυμπιακό που ήταν στη χειρότερη, περνούσε στη χειρότερη φάση, ας πούμε, ο Ολυμπιακός της ιστορίας του.
και ενώ μετά από δύο χρόνια ήρθε η Αγγελόπουλη, ήταν τελείως διαφορετικά. Μετά είχα κλείσει στην Κίντερ Μπολόνια με το Σκαριόλο και ξαφνικά η ομάδα υποβιβάζεται τελευταία στιγμή γιατί χρώσταγε στον Μπετσίροβι. Ναι, ναι. Είναι και αυτό. Σημαντικό, ναι, ναι, σωστό. Τώρα επειδή το συζητούσαμε πριν εδώ με τον Νίκο, πάντα κάθε καλοκαίρι, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, θυμάμαι ότι υπήρχε το όνομά σου όσον αφορά κυρίως τον Άρη. Και θέλω να σε ρωτήσω, υπήρχε ποτέ κάτι χειροπιαστό με τον Άρη? Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει πάρα πολλές φορές στην υπογραφή και ποτέ δεν έγινε. Θα σας πω, ακόμα όταν ήμουν στον Παπάγο, είχε έρθει ο Σβίσερθ, ο προπονητής τότε που ήταν στον Άρη, στο σπίτι μου, στην Αθήνα. Ήμασταν πολύ κοντά να κλείσουμε, τελικά δεν με έδωσε ο Παπάγος. Μετά ήταν ξανά στο τέλος να πάμε στον Άρη, πάλι δεν έγινε. Πριν τον Ολυμπιακό φτάσαμε πάλι κοντά, πάλι κάπως χάλασε. Μετά πάλι με τον Ματζόν τα ίδια, δηλαδή φτάσαμε και εγώ ξέρω πόσες φορές κοντά. Η αλήθεια είναι ότι άμα με ρωτήσετε, ας πούμε, κάτι που θα ήθελα να κάνω στην καριέρα μου, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα παίξει στον Άρη, έστω και ένα χρόνο. Γιατί μεγάλωσα με αυτήν την ομάδα, αυτή η ομάδα ουσιαστικά με τράβηξε στο να ασχοληθώ με τον μπάσκετ. Περίμενα κάθε Πέμπτη να τη δω να παίζει στο πρωταθλητριών. Δεν συζητάω αν είναι ίδαλμα ο Γκάλης. Εντάξει, λογικό. Κάτι παραπάνω από ίδαλμα για μένα. Ο κόσμος είναι μαγικός, η ατμόσφαιρα εκπληκτική, έχω παίξει άπειρες φορές σαν αντίπαλος, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα παίξει, δεν το κατάφερα, είναι ένα από τα αποθυμένα. Τι γινόταν δηλαδή, δεν ήταν οικονομικό ή κάποια στιγμή, εντάξει μας είπες τότε ο Παπάγος δεν σ' άφησε, τις άλλες φορές δεν ο Άρης έκανε πίσω, ας πούμε, γιατί... Όχι, κάποιες φορές επί προεδρίας Δαμιανίδη και και ο Ματζόν δεν τα βρίσκαμε σε άλλα πράγματα. Πιο παλιά δεν έδωσα Παπάγος, ας πούμε. Παπάγος, τότε που φτάσαμε πολύ κοντά τότε με το Σβίσερ προπονητή και δεν έδωσα Παπάγος. Μετά πέρασε και ο Άρης μια εποχή που είχε έτσι σοβαρά πάνω, προβλήματα, ναι, ας πούμε, διοικητικά. Δεν έκατσε, ας πούμε. Εντάξει, θεωρώ ότι αν είχα παίξει στον Άρη ίσως μπορούσε να μου αλλάξει γενικά κάποια πράγματα στην καριέρα μου. Συμφωνώ. Γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί εντάξει, επειδή και εγώ ασχολούμαι χρόνια με το πράγμα, θυμάμαι τότε την εποχή του Ματζόν που γράφαμε και εμείς ότι υπήρχαν συζητήσεις στα σχετικά, αλλά και μέσα από το Facebook και τα σχετικά, όταν ανακοίνωσε και είδα πολλούς φίλους του Άρη, οι οποίοι το λέγανε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, μπορεί να μην έπαιξε ποτέ ο Διαμαντόπουλος, αλλά θα τον γούσταρα στην ομάδα. Δηλαδή και ο Αριανός κυρίως σε ήθελε στην ομάδα. Γι' αυτό συζητάμε για τον Άρη, γιατί υπήρχε, παρότι δεν έπαιξε ποτέ, δεν ξέρω, υπήρχε μια ιδιαίτερη σχέση. Δηλαδή αυτό κατάλαβα τόσα χρόνια. Εγώ, ας πούμε, από την Πυρικά, ήμουν μέχρι να μπω στην Α1, ήμουν γραμμένος στην Πετρία στην Αθήνα με φίλους μου. Ας πούμε, είχα μείνει Άρης και όταν είχε φύγει ο Γκάλης και ο Γιαννάκης, έπαιζε ο Άρης με τον Ραντούλοβιτς, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Παρακολουθούσα κάθε Πέμπτη τον Άρη τότε στο Κυπέλλο, ασταμάτητα. Δηλαδή δεν ήμουν Άρης μόνο επειδή ήταν ο Γκάλης και ο Γιαννάκης, έμεινα Άρης. Έμεινες. Τώρα πήγα μετά στον Πανιόνιο, αγάπησα τον Πανιόνιο, αλλά ο Άρης είναι πάντα, ας πούμε, στην καρδιά μου. Δεν έχει και δεν θα αλλάξει ποτέ, γιατί έχω παίξει μπάσκετ. Χάρη στον Άρη έπαιξα μπάσκετ. Δηλαδή δεν μπορώ να μην είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Γιώργο, πραγματικά, γιατί... Η αλήθεια είναι, έτσι. Εγώ έπαιξα μπάσκετ για αυτόν τον λόγο. Και εμείς, να πω την αλήθεια, γιατί τότε μπάσκετ για αυτό το λόγο παίζαμε και αυτό το επάγγελμα για αυτό το λόγο το ακολουθήσαμε σε ένα βάθμο, έτσι. Να σας πω κάτι. Εγώ έχω παίξει σχεδόν σε όλες τις έδρες στην Ευρώπη. Αυτό που γίνεται στο Αλεξάνδριο, στην Παρτιζάν και στον Ερυθρό Αστέρα, δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι κάτι το μοναδικό. Πιστεύω ότι στον παίκτη με αυτό που γίνεται μέσα στο Αλεξάνδριο του δίνει τουλάχιστον ένα 20% παραπάνω για την απόδοσή του. Σωστό, σωστό. Το είδες στο παιχνίδι, το ντέρμπι? Ναι, το είδα, ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό που λες το 20% το είδες τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, έτσι ο Άρης είχε αυτό το 20% συν. Εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι ήταν από άποψη θεάματος πιστεύω τραγικό. Ναι. Πολύ κακό για τις δύο συγκεκριμένες ομάδες. Νομίζω ότι πλέον γενικώς το μπάσκετ έχει προβλήματα στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε τους δύο, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, και λίγο την ΑΕΚ, ναι, ναι. Οι άλλες ομάδες έχουν προβλήματα. Πιστεύω ότι... Θα σας πω ειλικρινά, εγώ χθες κάθισα να δω το Άρης ΠΑΟΚ για το Γιαννάκη.
Μόνο, ε. Ήθελα να δω λιγάκι Γιαννάκη πώς θα ήταν στον Άρη, σαν προπονητής, την αντίδραση του κόσμου. Πιστεύω ότι ο Άρης έκανε μια μεγάλη κίνηση φέτος με τον Γιαννάκη, γιατί επειδή δεν μπορεί ούτως ή άλλως να προσελκύσει πολύ μεγάλα ονόματα παιχτών, ναι. Είναι σημαντικό να κρατήσει το χαρακτήρα της ομάδας μέσα από έναν παίχτη που θυμίζει μεγάλες στιγμές. Έτσι, σωστό. Και νομίζω και ο Γιαννάκης πλέον έχει καταλάβει τις δυσκολίες και δείχνει έναν άλλο χαρακτήρα με τον Άρη. Έτσι, τουλάχιστον αυτό βγάζει προς τα έξω σε εμάς. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, ο Γιαννάκης είναι για τον Άρη, γιατί δεν ήταν μόνο ο Γκάλης, ήταν και ο Γιαννάκης, σωστό. Ναι, ναι. Ας πούμε. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Άρη αυτή τη στιγμή που βρίσκεται εκεί, γιατί μπορεί να εξηγήσει και σε όλους αυτούς τους παίχτες τι σημαίνει Άρης, που είναι πάρα πολύ βασικό. Ναι. Δίνει στον κόσμο μια, αν θέλετε, μια... σαν να τους δίνει ενδιαφέρον, ας πούμε. Δηλαδή, ο κόσμος, βλέποντας τον Γιαννάκη να είναι, έστω και σαν προπονητής, έρχεται στο μυαλό του, έρχονται αναμνήσεις, έρχονται από το παρελθόν πράγματα. Αυτό ουσιαστικά τους δίνει ψυγόνο. Και ξεχνάει και τα σημερινά προβλήματα. Βεβαίως. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη η παραμονή του Γιαννάκη. Και πιστεύω κάποιοι να καταλάβουν και στην εθνική ομάδα ότι ο Γιαννάκης είναι προπονητής που πρέπει να είναι και στην εθνική. Έτσι. Σωστό, σε αυτό θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Έτσι. Και κλείνοντας λίγο εθνική, είναι ένα μεγάλο κομμάτι για μας όλους τους Έλληνες. Πολλά ακούστηκαν για αυτό την τελευταία παρουσία της εθνικής ομάδας. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σαν άνθρωπος του μπάσκετ. Τι εικόνα έβγαλες, τι σκέψη έβγαλες από αυτή την εθνική και τα όσα γίνανε γύρω από την εθνική. Έτσι. Είτε με τον coach Μίσα, ο οποίος. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος και αυτός έχει τη δική του ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Έτσι, να μην, γιατί κάποιοι, ας πούμε, το λιδωρήσαν, τον αδικήσαν πάρα πολύ. Έχει και αυτός μια ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Φυσικά, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου για την κριτική που του γίνεται. Σωστό. Επειδή έχω δουλέψει με το Μίσα αρκετά, πιστεύω ότι έχει στηθεί όλο λάθος στην αρχή. Όταν η εθνική δεν είχε προπονητή 1,5 μήνα πριν τη διοργάνωση, που είναι απαράδεκτο. Τελευταία στιγμή έρχεται προπονητής έτσι. Οι παίκτες ήταν σε μια κατάσταση που δεν ξέραν τι γίνεται. Θα φεύγει ο Αντιτοκούμπο τελευταία στιγμή και αυτός από το Ακρόπολης. Πήγε με πολλά προβλήματα η εθνική. Παρ' όλα αυτά, το είδαμε και στα πρώτα παιχνίδια, παρ' όλα αυτά μετά συνήλθε. Δεν θεωρώ επιτυχία ότι κερδίσαμε τους Πολωνούς. Εννοείται ότι πρέπει να κερδίσουμε τους Πολωνούς. Αλίμον, ας πούμε. Και μπορούσαμε, αν ήμασταν λίγο προσεκτικοί, να ήμασταν και στους τέσσερις. Και τώρα να μην ουσιαστικά κάναμε καν κουβέντα για τέτοια θέματα. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πάντως να συμφωνήσω μαζί σου. Απλά ανέφερα προηγουμένως για το Γιαννάκη. Γιατί εκτός αν και με βάση τίτλο να το πάρουμε, είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει δώσει επιτυχία στην εθνική. Ναι. Και πιστεύω ότι ειδικά στη φάση που περνάει η εθνική τώρα, που δεν έχει τα μεγάλα ονόματα, που θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, είναι ο μοναδικός προπονητής που μπορεί να δώσει στην εθνική στους παίκτες να καταλάβουν γιατί πρέπει να παίζουν για την εθνική ομάδα. Έτσι. Σωστό. Δίκαιο, Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο Διαμαντόπουλο, εγώ να σε ευχαριστήσω για την συνομιλία. Έτσι, να ευχηθώ το καλύτερο σε ό,τι αποφασίζεις. Νομίζω ότι θα πετύχεις είτε προπονητικά είτε αν σε 5 μήνες αλλάξεις γνώμη και επιστρέψεις με την φανέλα. Να σε ευχαριστώ για την συνομιλία. Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.